Φάρσα αποδείχθηκε ο συναγερμός για βόμβα σε αεροσκάφος της Κόντορ που εκτελούσε το δρομολόγιο Χουγκάρντα Ντίσσελντροφ και το οποίο έκανε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο των Χανίων. Σύμφωνα με το πόρισμα πυροτεχνουργών, δεν υπήρξε βόμβα στο αεροπλάνο. Το αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αίγυπτο στη Γερμανία, μεταφέροντας 281 επιβάτες, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χανίων και οδηγήθηκε σε χώρο μεταξύ του κεντρικού αεροσταθμού και της αμερικανικής βάσης Σούδας. Ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου αναφέροντας πως υπήρχαν υποψίες για ύπαρξη εκρηκτικών μέσα στο αεροπλάνο. Βρέθηκε σημείωμα με προειδοποίηση σε τουαλέτα του Boeing, με αποτέλεσμα το Boeing να προσγειωθεί. Δόθηκε οδηγία για αποβίβαση των επιβατών ώστε το αεροσκάφος να ελεγχθεί, ενώ στο σημείο εκτός από τις αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις.